και να, με όλες τις κοπέλες. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις και εγώ και η Σάρα που ήμασταν μέχρι το τέλος. Και η Σάρα πριστεί. Είχαμε πριστεί πάρα πολύ. Τα θέματα έτσι, τα γυναικολογικά μας. Εγώ προσωπικά θα σου μιλήσω από το Φεβρουάριο μέχρι και τώρα. Τα ξέχασες. Καπούτ. Τίποτα. Αυτό ήταν φυσικό και επόμενο. Είχαμε γιατρούς οι οποίοι μας φρόντιζαν και μας παρακολουθούσαν, δηλαδή όποτε χρειαζόταν. Μας είχαν πει ότι θα το ξεχάσετε. Α, ναι. Ναι. Το ήξερες και πριν βγεις από το παιχνίδι. Όχι, δεν το ήξερα. Αυτό σε τρομοκράτησε λίγο όταν το άκουσες μέσα. Εντάξει, ανησύχησα λίγο, αλλά επειδή ο κύριος Μετίν που είχαμε. Είναι Ασπρομάλης. Ναι. Αυτός που ανέβασε που έχω τη φωτογραφία μαζί. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Έχω μάθει ότι είναι και πολύ καλός γιατρός. Χρειάστηκε κάποια στιγμή να μου πατήσει και εμένα μια ένταση, ναι. Αλλά τελικά. Τον είχα σαν. Τον έγινα τόσο. Σαν μπαμπάς μου. Τον είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Ένας φοβερός επιστήμονας, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Οπότε ναι, μου λέει: μην αγχώνεσαι, είμαι εδώ μαζί σου ό,τι χρειαστείς και σε όλα τα παιδιά. Ναι, τα ξεχάσαμε. Οπότε αυτό είχε οι ορμόνες, είχαμε τρελαθεί. Και νομίζω ότι και πολλά από αυτά, από έτσι οι εντάσεις που υπήρχαν, ήταν και από τις ορμόνες μας. Γιατί από τη φύση μας, εμείς οι γυναίκες, είμαστε λίγο τρελές. Σε στεναχώρη, λοιπόν, όντως, να σου πω, λίγο τρελές και κάποιες και συγκεκριμένες μέρες του μήνα, γιατί είμαστε ακόμα τρελές. Ναι. Το ξέρεις ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα είναι, που οι γυναίκες οι οποίες έχουν διαγνωστεί με προεμινορυσιακό σύνδρομο, εάν κάνουν έγκλημα την περίοδο εκείνη, αυτό λειτουργεί ως ελαφρυντικό. Όχι, για να καταλάβετε δηλαδή τι γίνεται στο μυαλό μιας γυναίκας που έχει να αντιμετωπίσει τα γυναικολογικά. Ήταν πολύ δύσκολο. Οι ορμόνες είχαν τρελαθεί σε όλα. Εγώ αντιμετώπιζα και ένα άλλο πρόβλημα πέρα από τους τραυματισμούς. Είχα ένα πρόβλημα, ένα θέμα με το στομάχι μου. Είχα πριστεί, είχα. Σαν να έχεις αέρα. Είχα σαν τυμπανισμό. Δεν ξέρω, έκανα κάποιες εξετάσεις. Μου βρήκαν ένα άλλο θέμα στο σηκώτη μου, το οποίο πρέπει να παρακολουθήσω. Έτσι, οι γιατροί όμως με φρόντισαν, ήταν λίγο ανησυχητικό, είχα πριστεί πάρα πολύ. Μέχρι και το μπουστάκι έτσι που φορούσαμε, με πίεζε το λάστιχο για να καταλάβει. Δηλαδή, ερχόταν η Ελισάβη και μου είπαν, κορίτσι μου, έχεις πριστεί, τι πονάω, της λέω, με ακουμπάς και πονάω. Οπότε όλο αυτό ήρθε και έδεσε. Όταν λοιπόν έβλεπες ότι ζορίζεσαι λίγο και σωματικά, σκέφτηκες ποτέ να φύγεις από το παιχνίδι για να λες δεν αξίζει τον κόπο? Μου μεταφέρανε ότι είχα πει εγώ μες στο παιχνίδι ότι θέλω να φύγω και θελώς. Αυτό δεν ξέρω ποιος από το προέκυψε. Είπε. Από καλά, έχουν βγει πολλά που δεν δεν έχω καμία βάση. Ποτέ δεν θα έφευγα από το παιχνίδι έτσι. Γιατί το θεωρώ ότι δεν έχω μάθει ποτέ να τα παρατάω. Τη δική σου την αποχώρηση, την υποτιθέμενη την Κυρθελή, είπες ότι δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Υπήρξε όμως η Κυρθελής αποχώρηση, πέρα από την πρώτη που είχαμε του Δημήτρη του Πασχούλα από την ομάδα του μαχητών. Το οποίο δεν προλάβαμε δεν να γνωρίσουμε. Είναι και, είναι πολύ καλό παιδί, να ξέρεις, πολύ ευγενικό παιδί. Εγώ αυτό που κρατάω από τον Δημήτρη, τον Αουσέο όπως τον, ήταν το απίστευτο χιούμορ που είχε. Και δεν τον έζησα όσο στα αγωνίσματα έτσι λίγο που τον άκουγα που έλεγε κάτι αστεία, λέω, δεν υπήρχε. Η δεύτερη λοιπόν η Κυρθελής αποχώρηση ήταν αυτή της Ειρήνης. Τι είχε γίνει με την Ειρήνη μέσα στην ομάδα των Διασύμων? Είναι αλήθεια ότι είχες πει κάποια στιγμή ότι όποιος έχει τα ψυχολογικά του ή τα γυναικολογικά του, αν θέλει, μπορεί να φύγει, αναφερόμενη στην Ειρήνη? Δεν θυμάμαι αν έχω πει κάτι τέτοιο. Ξέρεις ότι είμαι εδώ και το παραδέχομαι. Δεν έχω να πω κάτι. Πραγματικά αυτό δεν το θυμάμαι αν είχα πει κάτι τέτοιο για την Ειρήνη. Η Ειρήνη για μένα είναι ένας. Η μπουλντόζα. Δεν είναι τυχαίο το όνομα που της βγάλαμε. Και πιστεύω ότι αν η Ειρήνη. Μπουλντόζα αγωνιστικά όμως, έτσι. Μπουλντόζα αγωνιστικά. Γενικότερα και η προσωπικότητα της Ειρήνης είναι. Δεν εγκαταλείψει όταν είσαι μπουλντόζα. Από την έννοια, εκτός αν σου έχει. Δηλαδή, έχει φτάσει δεν σε ξέρω, ένα. Η Ειρήνη. Δεν θέλω να πω ότι τα παράτησε. Δεν θεωρώ ότι τα παράτησε. Ίσως να. Είχε χάσει και πάρα πολλά κιλά η Ειρήνη. Πάρα πολλά κιλά. Είναι μια κοπέλα που είναι πολύ γυμνασμένη. Πολύ δυνατή παίκτρια και πολύ δυνατή αντίπαλος. Δηλαδή, αν είχε κάτσει μέχρι τώρα που το παιχνίδι έγινε ατομικό, πολύ δυνατή. Έχω να πω μόνο ότι αυτό, ότι έμπαινε μέσα στο στίβο και τα δίνε όλα. Ψυχολογικά, τι ήταν αυτό που την έκανε κάποια στιγμή να χάσει τις ισορροπίες της? Εκείνη είχε πει ότι νιώθει διαφορετική. Η Ειρήνη είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και πολύ έντονη προσωπικότητα.
όπως είπες και για μην πληθωρική και η Ειρήνη. Απλά η Ειρήνη στο τέλος δεν ξέρω ότι της έφταιγε, απλά έβλεπε λίγο, έτσι, λίγο παραπάνω ότι τους εχθρούς. Αλλά δεν έχω να πω κάτι για την Ειρήνη, θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατή. Αν έφτανε, δηλαδή αν δεν έφευγε, πιστεύω θα έφτανε πάρα πολύ μακριά. Το θέμα είναι ότι τελικά αποφάσισε να καταλήψει, να φύγει, να αποχωρήσει, πά το ρήμα προς θες, και αυτό που εμείς καταλάβαμε ήταν ότι ένιωσε λίγο απομονωμένη από την ομάδα των διαστήμων ενδεχομένως και εξαιτίας κάποιων συμπεριφορών. Δηλαδή απομονώθηκε γιατί δεν αφομοιώθηκε ή δεν τη βοήθησαν να αφομοιωθεί. Και εκεί λοιπόν προέκυψε και η δημιουργία της, στη δική μας τη συνείδηση που παρακολουθούσαμε το παιχνίδι, της γνωστής σε όλους μας, αλλά με τους παίκτες είχα πρόβλημα. Δεν τα αναγνώριζε κανείς σαν κώδικα επικοινωνίας. Της γνωστής κλίκας. Εγώ δεν θα το πω κλίκα, γιατί εγώ δεν ένιωσα κάτι τέτοιο. Η κλίκα, θέλω να ξέρεις τι στόχο είχε. Η κλίκα είχε στόχο να φάει τον Τάνο. Ναι. Και ήταν και εκείνη που είχε περιθωριοποιήσει ουσιαστικά την Ειρήνη. Έχει τύχει και να κάτσουμε με την Ειρήνη, με όλα τα κορίτσια και να μιλήσουμε. Για πολύ προσωπικά μας θέματα. Έχει τύχει με την Ειρήνη έτσι να μείνει. Καλώς και εγώ από την αρχή είχα έρθει κοντά με τη Λάουρα και τη Σόφη. Όχι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είχαμε βγάλει στην απέξω την Ειρήνη, σε καμία περίπτωση. Εγώ προσωπικά. Και θεωρώ ούτε τα κορίτσια. Δεν ξέρω γιατί η Ειρήνη μπορεί να, έτσι, να νιώθει αυτό το πράγμα.